Καταρχάς θέλουμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι δεν θα επηρεαστούν οι γραμμές των μαθητικών δρομολογίων ή τα τακτικά δρομολόγια και απλά κάνουμε διαμαρτυρία συγκεκριμένες ώρες την ημέρα για να διαμαρτυρηθούμε για το πρόβλημα που έχει προκύψει στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Η κοινοπραξία όπου ήταν ο επιτυχής επιλεγμένος από το Υπουργείο Μεταφορών είναι άγκυρη με δικαστικές αποφάσεις σε δύο σημεία, σε δύο διαφορετικές αποφάσεις, στο μελέτη βιωσιμότητας και στην εμπειρία που κατέχει η εταιρεία να εκτελέσει τις διαδρομές και το Υπουργείο, αλλά και άλλοι φορείς του κράτους, αντί να τον ακυρώσουν, θέλουν να του δώσουν τις ζουγιές μας. Καλούμε το Γενικό Εισαγγελέα να επέμβει και να μας απαντήσει γραπτώς τις επιστολές που του έχουμε στείλει, όπως και στο Γενικό Ελεκτή, και να μας ενημερώσουν γραπτώς το τι γίνεται. Καλούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να επέμβει και να δώσει έναν τέλος σε αυτήν την αδικία που γίνεται για τις συγκοινωνίες της πόλης μας. Ενημερώνουμε τον κόσμο ότι με όλες αυτές τις αδικίες στο τέλος θα κριθεί να πληρώσει αποζημιώσεις πέραν των 88 εκατομμυρίων ευρώ.